Με τα υψηλά ποσοστά φορολόγησης αλλά και το καθεστώς που διέπει το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται σήμερα να πληρώνουν οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι, δύσκολα καταφέρνουν να επιβιώνουν οικονομικά, όπως τονίστηκε στην Παγκρίτια Συνδιάσκεψη των Ομοσπονδιών των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων που έγινε το πρωί στο Εμπόρο Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα Χανιά. Όπως επισημαίνεται, το 20% της ασφαλιστικής εισφοράς θα πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογο του εισοδήματος. Καμία εισφορά μηνιαία να μην ξεπερνά τα 700 ευρώ που σήμερα είναι η ανώτατη προαιρετική κλάση του ΟΑΕ. Όπως τονίστηκε επίσης εξαιτία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 320.000 επαγγελματοβιοτέχνες είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Και να πληρώνουν για να αποκτήσει το Ταμείο μας ε, ρευστότητα, αλλά και να είναι και ήδη καλυμμένοι ασφαλιστικά. Τα 8,2 δισεκατομμύρια που είναι οι οφειλέ προς, τα... προς τον ΟΑΕ θα πρέπει να κεφαλοποιηθούν, να παγώσουν και να μετατραπούν σε ασφαλιστικό χρόνο, σε πλασματικό ασφαλιστικό χρόνο, να πάει στο τέλος του ασφαλιστικού βίου με τότε δικαίωμα εξαγοράς. Το φορολογικό από την άλλη πλευρά, τα... η... η αύξηση του στελεστή φορολογηση από 26% σε 29%, η αύξηση της προκαταβολής από 95% σε 75% και 100 οι, οι κουβέντες που γίνονται και οι συζήτηση που γίνεται γύρω από, την, από το, 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 το ποστό αλληλεγγύης και την εισφορά αλληλεγγύης ε, δημιουργούν μια αρνητική εικόνα στην ε, οικονομία. Οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι έμποροι ζητούν να υπάρχει ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Διότι τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν είναι δικά της χρήματα, είναι χρήματα των εργαζόμενων, των προμηθευτών, των ασφαλιστικών ταμείων, του ΦΠΑ και των άλλων υποχρεώσεων που έχει μια επιχείρηση. Όπω τονίστηκε, οι τράπεζε θα πρέπει να κατεβάσουν το ύψο τη προμήθεια στι συναλλαγέ με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που καθορίζει το 0,3% ω ανώτατο όριο στι πιστοτικέ κάρτε και το 0,2% στι χρεωστικέ. Στο μεταξύ, η έλλειψη ρευστότητα παραμένει πάγιο πρόβλημα και η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Ο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σημαντικέ προκλήσει, τι οποίε πρέπει να απαντήσει θετικά. Οι προκλήσεις αυτέ έχουν και δυσκολίε αλλά έχουν και δυνατότητε. Όπω αναφέρθηκε, η χώρα χρειάζεται 105 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2008. Το νέο ΕΣΠΑ και το πακέτο Γιούγκερ αφορούν στα 35 μόνο δισεκατομμύρια έω το 2020. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο με αυτές τις συνθήκες.